Seriously, aber seriously, wir waren. Να σε πνίξω. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Η ώρα είναι 10 το πρωί. Έχω ξυπνήσει 10 λεπτά και έχω βάλει ήδη τα θητικά μου γιατί περιμένω τη Δέσποινα. Για όσους δεν με παρακολουθείτε στο Instagram, έχω ξεκινήσει personal στο σπίτι μου κανένα μήνα. Θα το κάνω και σε βίντεο. Οπότε ναι, σήμερα έχουμε γυμναστική. Κάνουμε περίπου μια μισή ώρα, 3 φορές την εβδομάδα. Και σήμερα αποφάσισα να βλογκάρω γιατί είναι μια ωραία μέρα και έχω να κάνω αρκετά πράγματα. Οπότε αποφάσισα να σας πάρω μαζί μου. Κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Δημήτρης, θέλω να με βγάλεις μια φωτογραφία. Το σώμα μου. Μόνο του, μόνο το κεφάλι. Ναι. Έλα, αρθιλίωνε. Να, εγώ κάνω διατροφή και ο Δημήτρης τρώει μέσα toast με τυρί και τέτοιο. Δηλαδή, τι πράγματα είναι αυτά. Εγώ πρέπει να φάω μαύρο. Γιατί τώρα δεν έχει να φας. Αστείο. Έλα να με βγάλεις μια φωτογραφία, γιατί τραβάω φωτογραφίες όσο γυμνάζομαι για να βλέπω την εξέλιξη στο σώμα μου. Όχι στο στόμα μου, που πήγα να πω. Έλα. Έχει περάσει και μισή ώρα, οπότε μπορώ να φάω. Τι θα φάω? Πρωινό, γιατί δεν τρώω πριν τη γυμναστική γιατί να κατέβομαι. Θα φάω μαύρο ψωμί. Δεν θα φάω ολόκληρη φαρατζόλα όπως κάποτε μπορεί να θυμάστε που έδειχνε στα stories μου. Δυστυχώς πάνε αυτές τις εποχές. Θα φάω 3 φέτες, αν και δεν πρέπει, αλλά θα φάω 3 φέτες γιατί έχω να πάω σε event και τέτοια. Οπότε θα είμαι off μέχρι να ξαναπάω. Χρειάζομαι ενέργεια! Έχω τόσο καιρό να βλογκάρω απλά στο σπίτι μου. Έχω ξεχάσει να τραβάω σκηνές. Έφαγα, έκανα μπάνιο, ακόμα πεινάω. Και τώρα θα πάω μαζί με τη Φωτεινή από το κανάλι Φως Vlog. Θα πάμε σε ένα event που έχουμε. Και μετά θα γυρίσουμε σπίτι. Νομίζω. Ή μπορεί να πάμε μια βόλτα στο κέντρο. Θα δούμε. Είμαι πανέτοιμη να φτιάξω την τσάντα μου και φύγαμε. Πού είναι η τσάντα? Μίνι πορτοφολάκια τα ψηλά. Μαντιλάκια. Τσίχλες. Πορτοφόλι. Το σπρόκετ γιατί θα βγάλω πολλές φωτογραφίες. Ανταλλακτικά για το σπρόκετ. Και άλμπουμ για να βάλω τις φωτογραφίες. Έτοιμη, ώρα να φύγουμε. Δείτε ποια βρήκα. Τυχαία. Όλος τυχαίος. Είμαστε και οι δύο έτοιμες, φτιαγμένες, βαμμένες. Τι σας λέω? Πήγα να τους κοροϊδέψω, αλλά είπα πριν ότι θα συναντηθούμε, οπότε πάει χαμένο το αστείο μου. Σκηνοθεσία 0! Πραγματικά. Λοιπόν, να κάτσουμε. Πάμε και τη μέση μας. Στο μουσικό Δίο Αθηνών, σε πληροφορώ, δεν έχω πάει ποτέ. Α, δεν σε ρωτήσω που πάμε, ναι. Κατεβαίνουμε Σύνταγμα και από εκεί έχουμε να πούμε μέσα από τον Αθηνικό κήπο για να κόψουμε δρόμο. Αυτά. Λοιπόν, Φωτεινή. Έτσι και βρέξει και τελειώσουμε το event. Θα σε πάω να πιούμε την πρώτη μας ζεστή σοκολάτα. Εντάξει. Εγώ το ψήνω ήδη, δηλαδή είμαι σε αυτό το mood. Αλλά να με πας κάπου την κάνουν καλή, γιατί είναι ό,τι πιο δύσκολο να βρεις καλή ζεστή σοκολάτα. Ισχύει. Βέβαια η Φωτεινή είναι ντυμένη καλοκαίρι, μόνο εγώ ντύθηκα χειμώνας. Να, μακριμάνικο, τζιν. Θέλω να ρωτήσω, ναι. Να πάρω ερωτικές. Έχω αποπροσανατολιστεί τελείως. Μέχρι και με το GPS δεν τα καταφέρνω. Με πάει όπου να είναι! Την κάνω βόλτιστη, θα τις κάνω εγώ γυμναστική. Τώρα, εγώ δεν έχω κομμάτια. Project Formara. Εγώ έχω project Araxin αυτή την περίοδο. Μην με ενοχλήσει, παρακαλώ. Δεν πειράζει, λίγο περπάτημα μας κάνει καλό. Έχω γίνει fit τώρα και ναι, κάνω και... Ναι, και μετά θα πάμε να πιούμε ζεστή σοκολάτα. Κάνω motivation speech. Πολύ. Επιτέλους φτάσαμε μετά από 15 χρόνια περπάτημα και χάσαμε 3 κιλά. Τέτοια φάση. Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο.
Γενικά έχω μια μανία με αντικείμενα. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, δείτε λίγο ένα τραπέζι ονειρικό. Δεν βλέπετε τη φωτεινή ανάποδα. Βλέπετε την αντανάκλαση. Cheers. Cheers, cheers. Παίζουμε με το σπρόκετ, με τη φωτεινή, βγάζουμε, εκτυπώνουμε φωτογραφίες έτσι χωρίς λόγο και μου λέει ότι να την βγάλω μια φωτογραφία, γιατί, για πες. Το αγόρι μου έχει πολλά αυτοκόλλητα πάνω στο λάπτοπ και λέω βγάλε μια να την κολλήσω πάνω. Μη σου πω ότι θα βγάλω κι εγώ μια selfie να την κολλήσω στο Δημήτρη. Θες οριζόντια ή κάθετη? Όπως θες, ξέρω εγώ. Strike the pose. Κάτσε να συνδεθώ. Connected, ωραία. Μπορώ να την επεξεργαστώ. Ναι, μπορείς. Α, να. Λοιπόν, κάτσε να με κάνω τρομακτική. Θα έχει... βάλω. Θα βάλω ου και να το... Βάλε και αυτοκόλλητα. Κάνε μπράτσο. Όχι, κρεβάτα. Όχι, στέμα. Όχι. Τα ακούς? Είναι πολύ ωραία. Και είναι και αυτοκόλλητο τώρα αυτό. Ναι, είναι αυτοκόλλητο, οπότε θέλω να μου στείλεις φωτογραφία όταν θα το κολλήσεις στο λάπτοπ. Εγώ φάει μια κλικιά. Έχω φέρει άλμπουμ για μικρές φωτογραφίες, τα ξέρεις. Άλμπουμ? Πού να ξέρει. Έλα ρε cute. Και εξώφυλλο θα βάλεις εμένα. Γιατί έχει εξώφυλλο εδώ να βάλεις. Σιγά μην σε βάλω εξώφυλλο. Τι λες? Θα βάλω τη σέλφι. Αχ, να τη βγήκε! Βγήκε! Φωτογραφία υπερπαραγωγή έτσι. Έβαλε στην εαυτό σου. Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Λέμε να πάμε μια βόλτα γιατί έχει τέλειο καιρό αυτή η μουντάδα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, έχω βάλει και το CD των Portishead και είμαι, έχω φτιάξει ήδη τρελό mood. Οπότε, πω, να ετοιμαστώ. Bye, Chili. Πάμε βόλτα. Πάμε ρομαντικό ραντεβού τα δυο μας. Μα αυτό είναι και ένα φως. Δεν κρατάει το φανάρι. Ρομαντικό ραντεβού οι τρεις μας. Ρομαντικό, ναι. Σωστά. Θέλω οπωσδήποτε να πάω και για καφέ να πιω τη ζεστή μου τη σοκολάτα. Οπότε σίγουρα θέλω να πάω κάπου να χουχουλιάσω. Φοράω και χοντρό πουλόβερ. Φοράω και πάρκα. Οπότε πάλι καλά που ντύθηκα χειμώνας. Φοράω και πουλόβερ και τέτοιο. Γιατί φυσάει, παιδιά, φυσάει και έχει και κρύο. Τώρα είμαστε και φυσικά και περιμένουμε τον Άγγελο και την αδερφή του Δημήτρη, τη Γεωργία, γιατί θα πάμε να φάμε. Ματιάστηκα μόνη μου, παιδιά, ήπια την πρώτη γουλιά και κάηκα. Αυτό έχω να πάθω. Η γλώσσα μου τώρα είναι... Λέω να πάρω αυτό. Ελπίζω να είναι υγιεινό. Βέβαια, νομίζω τα chips, φρέσκες, πατάτες δεν πρέπει να είναι και τόσο υγιεινό, αλλά οκ. Okay. Καταλαβαίνω σαν γυναίκα πώς κάνεις όταν παίρνεις καλλιτικά. Γι' αυτό λέω είναι σοβαρό θέμα. Πες τα γυναίκα. Επιτέλους γύριζα σπίτι με κομμάτια. Τη μέρα κι αυτή. Αλλά πέρασα πολύ ωραία. Και τώρα αυτό που κάνω είναι τις φωτογραφίες που τράβηξα σήμερα να τις κολλήσω στο άλμπουμ μου. Γιατί όσοι με παρακολουθείτε ξέρετε ότι έχω ένα άλμπουμ που το φτιάχνω έτσι μόνη μου, με τα χεράκια μου και μου αρέσει και ασχολούμαι. Οπότε τώρα θα βάλω αυτές τις φωτογραφίες. Είναι όσες δεν αναβαίνουν στο Instagram. Στο Instagram βγαίνουν επαγγελματικές, στημένες selfie και τέτοια. Το άλμπουμ είναι εννοείται πολύ πιο προσωπικό, δηλαδή με στιγμές από τη ζωή μας και αυτά. Οπότε αυτό θα κάνω και τώρα. Ήθελα να σας πω ότι η HP ήταν τόσο καλή
που αποφάσισε να δώσει και σε τρεις από εσάς αυτό το σπρόκετ. Πόσο τέλειο! Οπότε μπορείτε κι εσείς να φτιάξετε το δικό σας φωτογραφικό άλμπουμ και να κρατήσετε τις εμπειρίες σας για μια ζωή τυπωμένες στο χαρτί, χωρίς να πάτε κάπου να τις εκτυπώσετε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε φυσικά subscribe στο κανάλι μου, να μου αφήσετε ένα οποιοδήποτε σχόλιο που αφορά το vlog και στο τέλος απλά να μην ενημερώσετε ότι συμμετέχετε στο giveaway. Δεν θέλω να γεμίσω σχόλια μόνο με τη λέξη giveaway, οπότε θα το εκτιμούσα πάρα πολύ να έχετε σχόλια επί του vlog και απλά με το σχόλιο σας αυτό συμμετέχετε κιόλας. Δεν έχετε να κάνετε κάτι άλλο. Τόσο απλό. Subscribe και comment. Και αν θέλετε, μπορώ να σας κάνω κάποια στιγμή ένα DIY βίντεο για το πώς έχω φτιάξει αυτό το άλμπουμ. Ξέχασα την κόλλα. Το κολλάμε και αυτό. Αυτό δυστυχώς δεν είναι αυτοκόλλητο. Και θα κολλήσω τις φωτογραφίες. Yay! Να τη διακοσμήσω λίγο. Θα τη διακοσμήσω. Έτοιμο! Αχ, πολύ μ' αρέσει. Αυτό ήταν το vlog. Ελπίζω να σας αρέσει το giveaway. Περιμένω να δω τα σχόλιά σας. Και σε μια εβδομάδα θα ανακοινώσω τις νικητές εδώ από κάτω στο βίντεο. Περισσότερα θα βρείτε στην περιγραφή. Και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe για καινούριο βίντεο κάθε εβδομάδα. Να με βρείτε στο Facebook, στο Instagram. Αυτά. Και θα τα πούμε στα επόμενα. Bye!